Είμαι το Θοδωρή Ζήρα. Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Θοδωρής Ζήρας και είναι μαθηματικαθάνας.gr και άλλο ένα επεισόδιο για τους κεθαρίσεις του Σαββατοκύριακου. Κεθαρίσεις του Σαββατοκύριακου, η σειρά η οποία σας δείχνει πράγματα τα οποία μπορείτε να μάθετε και απευθύνονται κυρίως σε άτομα τα οποία δεν έχουν και πάρα πολύ χρόνο να μελετήσουν. Οπότε έχουν λίγο χρόνο το Σαββατοκύριακο και έτσι θα σας δείχνω σε αυτή τη σειρά των βίντεο πράγματα τα οποία θα είναι ενδιαφέροντα και εύκολα εφαρμόσιμα για άλλους. Βέβαια δεν σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι που παίζετε και τις υπόλοιπες μέρες δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Πάμε λοιπόν τώρα στο σημερινό επεισόδιο το οποίο θα είναι τύπου vlog. Έχω αποφασίσει να κάνω μία εβδομάδα vlog, μία εβδομάδα βίντεο με κανονικό μάθημα. Ό,τι σημαίνει η σειρά του vlog. Και ένα ζήτημα για το σημερινό μας θέμα είναι μια συνέντευξη που διάβασα πρόσφατα. Υπάρχει στο διαδίκτυο και αναπαράθηκε πάρα πολλά site. Την οποία έδωσε ο αγαπημένος μου και αγαπημένος σας, φαντάζομαι, Joey Bonamassa. Ο οποίος λέει: Joey Bonamassa calls pedalheads lazy in new interview. Ουσιαστικά με λίγα λόγια, τι λέει ο Bonamassa. Λέει ότι υπάρχει μια κατηγορία κιθαριστών οι οποίοι είναι, να το πω, προσκολλημένοι στον ήχο με την κακή έννοια. Δηλαδή ότι ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα για πετάλια, για ενισχυτές, για τον ήχο τους και ασχολούνται λιγότερο με την ουσία η οποία είναι το παίξιμο. Και βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον σου μάλλον αυτή την τοποθέτηση και θα ήθελα να πω και εγώ τη γνώμη μου. Καταρχάς, θέλω να συνειδητοποιήσετε ένα πράγμα. Πρώτον, γιατί παίζετε κιθάρα. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Και μετά έρχονται δευτερεύοντα όλα τα άλλα. Δηλαδή ο ήχος, με τι κιθάρα θα παίξει κλπ. Εφόσον έχεις απαντήσει αυτό το ερώτημα γιατί παίζεις κιθάρα, όλα τα υπόλοιπα έρχονται δεύτερα. Και τι θέλω να πω. Θα σας πω μια προσωπική εμπειρία που είχα πριν αρκετά χρόνια. Ήμουν σε ένα γνωστό κιθαράδικο της Αθήνας, στο κέντρο. Δεν θέλω να πω όνομα, δεν υπάρχει λόγος κι αλλιώς. Και ήταν μαζεμένοι διάφοροι κιθαρίστες. Και συζητάγανε για μουσική γενικά. Το 90% της κουβέντας τους ήταν γύρω από πετάλια, από ενισχυτές και γενικά από ήχο. Μάλιστα μερικοί μιλάγανε. Μιλάνε καταπληκτικά, λέγανε ωραία πράγματα, δίνανε μεγάλη γνώση σε βάθος όσον αφορά τα πετάλια, ξέρανε το κάθε πετάλι, πώς παίζει, τι κάνει, τι δεν κάνει κλπ. Κάποια στιγμή, αφού τους γνώρισα, χαιρετηθήκαμε κλπ, μπήκα να τσεκάρω στο διαδίκτυο ποιοι ήταν αυτοί και τι παίζει ο καθένας. Με μεγάλη μου λύπη διαπίστωσα ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν υπήρχαν καν στο διαδίκτυο, ενώ ότι δεν ποστάρανε τίποτα, το οποίο δεν είναι κακό απαραίτητα, απλά σημαίνει κάτι. Όσοι είχαν κάτι, παίζανε πολύ basic πράγματα. Δεν λέω ότι ήταν κακοί κιθαρίστες, ήταν καλοί κιθαρίστες. Θα έλεγα ότι οι γνώσεις τους όσον αφορά τα πετάλια και τον ήχο ήταν 10 κλπ παραπάνω από το παίξιμό τους. Και εκεί αυτό μου βάλει σε σκέψεις. Και έβγαλα το εξής συμπέρασμα. Ότι υπάρχουν τελικά δύο ειδών κιθαρίστες. Αυτοί που παίζουν και αυτοί που θα θέλανε να παίζουν. Και επειδή δεν μπορούν να παίξουν ή γιατί δεν μπορούν λόγω ταλέντου, λόγω έλλειψης χρόνου, λόγω ικανοτήτων. Ή λόγω έλλειψης διάθεσης και κινήτρων και ασχολούνται, επειδή τους αρέσει η κιθάρα μου και η μουσική, τι κάνουν, ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα σε πετάλια, σε ενισχυτές και γενικώς γίνονται αιμονικοί με τον ήχο τους, χωρίς ουσιαστικά όμως να κοιτάνε το πιο βασικό, το παίξιμο. Παιδιά, κατά τα ψέματα, το παίξιμο βγαίνει από εμάς κατά τα δάχτυλά μας και από την κιθάρα μας. Σε δευτερεύουσα φάση έρχεται το πετάλι κλπ. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Του δίνουμε μεγαλύτερη σημασία από αυτή που έχει. Να σου πω και ένα άλλο παράδειγμα. Είχα ένα φίλο που ετοιμάζει το πρώτο δίσκο. Τον ετοιμάζει πολλά 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 χρόνια. Του λέω, αυτό που κάνεις του λέω είναι λάθος. Βγάλ' το τώρα όπως είναι, ακόμα και ας μην είσαι 100% ευχαριστημένος, γιατί αυτό θα δείξει τι είσαι τώρα. Άμα να βγάλεις ένα δίσκο μετά από 20 χρόνια δεν έχει καμία αξία. Έτσι όπως αυτά που έχεις γράψει πριν 20 χρόνια ή πριν 10 χρόνια και τα βγάλεις μεταγενέστερα, θα τα έχει βαρεθεί και δεν θα έχουν καμία αξία. Και μου λέει: Όχι, μου λέει δεν το κάνω γιατί ψάχνω τον τέλειο ήχο, ψάχνω τέτοιο. Και κάποια πράγματα που δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει, παιδιά, τέλειος ήχος. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει αυτό το οποίο μας αρέσει εκείνη τη στιγμή και μας εκφράζει. Και καλύτερα να το κάνουμε τώρα γιατί πιο μετά θα είναι αργά και θα έχουμε βαρεθεί. Δεν θα μας εκφράζει και θα τα πούμε και θα λέμε από τι έπαιζα τότε. Οπότε μην κολλάτε σε αυτά τα πράγματα. Μην κολλάτε σε πετάλια, σε ενισχυτές, σε οτιδήποτε. Έτσι όμως η τεχνολογία εξελίσσεται και πάντα θα βγαίνουν καλύτερα πράγματα ή χειρότερα ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι τι αρέσει σε εσάς και τι κάνει εσάς να είστε ευχαριστημένοι και ευτυχισμένοι με τον ήχο σας. Είτε το πετάλι κάνει 10 ευρώ, είτε κάνει 1000 ευρώ. Από εκεί ένα τρίτο παράδειγμα.
για να το καταλάβετε αυτό, και πώς οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται, οι κιθαρίστες που δίνουν μεγάλη σημασία στα πετάλια και στον ήχο κλπ. Και λιγότερο στο παίξιμο, θα σας πω άλλα δύο παραδείγματα, τα οποία μου κάνουν το μαγική εντύπωση. Και ένα θα σας φανεί και αστείο. Το πρώτο είναι, αφορά εμένα. Ήμουν σε ένα live, στο κύτταρο κιόλας, και λέω σημασία το κύτταρο, γιατί πάντα θα παίζω στο κύτταρο, έχω τέλειο ήχο. Γιατί και ο άνθρωπος που είναι χολύπτης, δεν ξέρω πώς το λένε, να είναι καλά, είναι καταπληκτικός. Ξέρει τη δουλειά του, ξέρει να σε στήσει, ακόμα και χωρίς soundcheck. Πάω λοιπόν, παίζω. Όντως, παίξαμε πολύ καλά. Είχαμε πολύ καλό ήχο. Έρχεται ένας, με αγκαλιάζει, μου δίνει το χέρι και μου λέει: Μεγάλη, είσαι φοβερός, είσαι φοβερό ήχο. Λέω: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάς. Με τι έπαιζες? Και του δείχνω το Pod HD 300. Το φτηνό. Από τη σειρά την HD το πιο φτηνό. Το είχα πάρει μάλιστα 150 ευρώ μεταχειρισμένο από γνωστό σε αγγελιών. Και αμέσως τον είδα, άλλαξε. Λέει: Α, με αυτό έπαιζες, ε. Και τον είδα σαν να στραβώνει. Σαν δηλαδή να του χάλασε λίγο το όνειρο. Ότι μα έχεις καλό ήχο. Πώς γίνεται να βγάζεις ήχο, και μου άρεσε ο ήχος σου. Πώς γίνεται να έχεις καλό ήχο με αυτό το πράγμα. Που εμένα δεν μου αρέσει γιατί είναι ψηφιακό. Αυτό το πρώτο παράδειγμα. Και τον αποστράβωσε και μετά έφυγε. Ίσως περίμενε να ακούσει κάτι άλλο. Και το δεύτερο παράδειγμα και το πιο φοβερό είναι πριν από κάποια χρόνια, στο κάτω στην αίθουσα του Οδείου Τέχνης Φαγκανάς, έπαιζε ο Guthrie Govan. Ο γνωστός Guthrie Govan, τον οποίο θεωρώ είναι ο μόνος κιθαρίστης που σέβονται όλοι. Και αυτοί που είναι αναλογικοί, και αυτοί που είναι ψηφιακοί, και αυτοί που παίζουν πετάλια, και αυτοί που παίζουν χωρίς πετάλια. Είναι κοινός αποδεκτός παίχτης. Λοιπόν, ο Guthrie Govan είναι αυτός που είναι. Συνήθως αρέσει τους περισσότερους. Λοιπόν, τι έγινε λοιπόν. Έπαιζε ο Guthrie Govan, έχει καταπληκτικό ήχο, όπως πάντα, γιατί είναι ο Guthrie Govan. Κάποια στιγμή κάνει διάλειμμα το σετ και φεύγει ο Guthrie Govan από τη σκηνή και πάει κάτω στα καμαρίνια. Αμέσως βλέπω δύο τύπους από το κοινό, εδώ στην Ελλάδα είμαστε, είναι Έλληνες. Οι οποίοι είναι οι τύποι αυτοί που λέμε οι Pedalheads. Σηκώνονται όρθιοι, ανεβαίνουν τη σκηνή και πάνε να τσεκάρουν με τι παίζει ο Guthrie Govan. Ξαφνικά βλέπω ο ένας να λέει και στους όλους τους φίλους του κάτω, να πιάνει το κεφάλι του να λέει: Ελάτε να δείτε, λέει, με τι παίζει. Λοιπόν, με τι έπαιζε ο Guthrie Govan? Έπαιζε με έναν Marshall νοικιασμένο από γνωστή εταιρεία που νοικιάζει ενισχυτές, Backline, δεν θα πω το όνομά της, δεν χρειάζεται να κάνω διαφήμιση. Που σημαίνει ότι ήταν ένας νοικιασμένος ενισχυτής, δεν ήταν κάποια ιδιαίτερη μάρκα, δεν ήταν αυτή η μάρκα που παίζει ο Guthrie Govan, ήταν ένας απλός Marshall και δεν είχε φέρει καν όλο το setup με τα πετάλια, με κάτι σουρ πετάλια πανάκριβα, κάτι κοκομπούστερ, κάτι τέτοια. Και έπαιζε με ένα ψηφιακό, δεν σας λέω ποιο είναι, εύκολο θα το βρείτε, άμα όσοι ασχολείστε, με ένα ψηφιακό μηχάνημα. Και απευθείας στο Marshall. Το οποίο αυτό το ψηφιακό Marshall τα έχει όλα μέσα. Έχει παραμόρφωση, delay, τα πάντα όλα. Και απλά χρησιμοποιείς και λίγο, αν θες, το κανάλι του βρώμικου του ενισχυτή. Για να έχεις τη μασαλίλα που λέμε. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος τρελάθηκε. Λέει, τι γίνεται, λέει. Είναι ο Guthrie Govan, έχει τον τέλειο ήχο, τον ήχο του Guthrie Govan και δεν παίζει με τα πετάλια του Guthrie Govan. Παίζει με ένα ψηφιακό μηχάνημα και με ένα Master NCT που τον έχω και εγώ και με ο οποίος δεν έχω κουβεί έτσι. Πού θέλω λοιπόν να καταλήξω. Ότι ένας παίχτης που έχει μελετήσει, που ξέρει τα χέρια του, ξέρει τα δάχτυλά του, ξέρει τον ήχο του, θα βγάλει τον ήχο που θέλει όπως και να είναι. Και ένα άλλο παράδειγμα μου ήρθε. Είμαι το 2008 στη Φραγκφούρτη. Είχα πάει να δω την έκθεση, για πρώτη φορά είχα πάει, να δω την έκθεση με τις κιθάρες. Το Music Mesa το λεγόμενο. Λοιπόν, εκείνη τη χρονιά ήταν τα 50 χρόνια της Fender. Και η Fender είχε πολύ φοβερό περίπτερο και είχε και τον Yngwie Malmsteen. Κάθε μέρα ο Yngwie Malmsteen να παίζει στο περίπτερο της Fender και, για μία-δύο ώρες και έτσι μπορούσε να τον έχει στο ένα μέτρο κιόλας. Μας εμείς πηγαίναμε συνέχεια και τον βλέπαμε με την παρέα μου, είμαστε και φανατικοί του Malmsteen. Λοιπόν, ο Malmsteen, που είναι ο Malmsteen, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, αυτό παίζει και έχει αυτόν τον ήχο. Λοιπόν, λόγω ήταν στο περίπτερο της Fender, δεν μπορούσε να παίζει με Marshall ενισχυτές όπως παίζει. Έπαιζε με Fender ενισχυτές. Με την κιθάρα του κανονικά, με Fender πετάλια και Fender ενισχυτές. Λοιπόν, σας λέω ότι είχε ακριβώς τον ίδιο ήχο που είχε ο Malmsteen, είτε παίξει με Marshall είτε παίξει με οτιδήποτε. Γιατί είναι ο Malmsteen και τα δάχτυλά του παίζουν όπως παίζουν. Οπότε θέλω να πω ότι ο άνθρωπος είχε Marshall, θα γότανε σαν Malmsteen. Θα παίζει με Fender ενισχυτή, λόγω ότι δεν μπορούσε να παίξει στο περίπτερο της Fender με κάποια άλλη εταιρεία, πάλι είχε ακριβώς τον ίδιο ήχο. Άρα στο τέλος, θα ήθελα να πω ότι μην δίνετε τόσο μεγάλη αξία σε αυτά τα πράγματα. Όπως δεν είναι σημαντικά, είναι πολύ σημαντικό ο ήχος σας και τι σας κάνει χαρούμενος και ευτυχισμένος και πρακτικά και ψυχολογικά. Το θέμα είναι όμως ότι μην του δίνετε μεγαλύτερη αξία και ασχοληθείτε με το βασικό θέμα που είναι η μουσική, να γίνεστε καλύτεροι, να μελετάτε και αφήστε σε δεύτερη μοίρα τα πετάλια. Πετάλια θα συνεχίζουν να βγαίνουν και πεταλιέρες και plugins και οτιδήποτε. Θα βγαίνουν γιατί έτσι είναι. Είναι marketing, είναι η τεχνολογία που προχωράει. Το θέμα είναι να βρείτε εσείς αυτό που σας κάνει. Και δεν χρειάζεται κάθε φορά να αγοράζετε το καινούργιο που θα βγαίνει και να χαλάτε τα ωραία σας λεφτάκια και απλά να δίνετε πολλά λεφτά για να αγοράζετε κάτι πολύ λιγότερο καλό από αυτό που είχατε. Αυτό είχα να σας πω για σήμερα.
παίρνοντας ένα σμα από το άρθρο του Τζέμπο Ναμάσα, το link υπάρχει από κάτω, ο οποίος αποκάλεσε τους pedalheads lazy, τεμπέληδες. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, απλά θα ήθελα να σου πω ότι μην θεοποιούμε τα πετάλια, μην θεοποιούμε τα μηχανήματα, πάνω απ' όλα είμαστε εμείς, τα δάχτυλά μας και η κιθάρα μας. Και για την κιθάρα δεν το λέω από θέμα μάρκας, το λέω από θέμα ανατομίας. Δηλαδή, να παίρνεις μια κιθάρα που να την πιάνεις στα χέρια σου, να αισθάνεσαι άνετα και να σ' αρέσει και εμφανισιακά. Αυτά τα δύο πράγματα είναι. Τώρα, αν θα είναι έβαινος ή maple ή τα στιέρα ή θα είναι το σκάφος μαόνι ή καρυδιά, εμένα με αφήνει παγερά αδιάφορο. Με νοιάζει να κάνω τη δουλειά μου. Να κάνω αυτό που έχω στο μυαλό μου, τον ήχο μου και να μπορώ με την κιθάρα αυτή να παίξω να είναι ανατομικά βολική για εμένα. Αυτά είχα να σας πω. Αυτό είναι ο κιθαρίστος του Σαββατοκύριακου. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Για όποια ερώτηση έχετε από κάτω αφήνετε σχόλιο. Και εγώ τα βλέπω κάθε μέρα. Μου έρχονται στο κινητό όλα, οπότε απαντώ αμέσως. Και θα με ενδιαφέρει να κάνουμε ένα διάλογο επικοδομητικό σε αυτό το θέμα. Και να ακούσουμε και διαφορετικές απόψεις, αν υπάρχουν. Αυτά είχα να σας πω. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά. Γεια σας.